Και γιατί να μην χαμογελάμε, αφού για κάποιους από εμάς τα ζώα είναι χαρά και είναι συντροφιά και οι ίδιοι γιατροί λέτε σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν χρόνιες ασθένειες κτλ. Ότι καλό είναι να υπάρχει ένα ζωάκι στη ζωή τους και στο σπίτι τους. Και σε ιδρύματα χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό. Έβλεπα κάτι γερμανικά ντοκιμαντέρ και τα γερμανικά δεν τα πηγαίνω πολύ καλά. Ούτε τα ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε γερμανικό. Αλλά το συγκεκριμένο ήταν πολύ συγκινητικό γιατί ένα σκύλο εξυπηρετούσε τον κύριό του, του πήγαινε την ένεση. Δεν θυμάμαι τι πάθηση ήταν, που δεν μπορούσε κανείς να βοηθήσει παρά μονάχα το σκυλάκι. Και ήταν πραγματικά ο καλύτερος νοσοκόμος. Ναι, πολλές φορές βοηθάνε ανθρώπους που έχουν κάποια νοσήματα σοβαρά. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι ρίχνουν και τους παλμούς της καρδιάς, ότι γενικά βελτιώνουν την καρδιοαναπνευστική οδό και κυκλοφορία. Δηλαδή σε ηρεμούν, να το πούμε απλά, σε χαλαρώνουν. Είπαμε ήδη για το νοσοποιητικό τι προσφέρουν. Εγώ θέλω να και γενικά προσφέρουν χαρά. Χαρά. Ναι. Οι γατούλες έχουν κατηγορηθεί όμως, κυρία Καμπουράκη, κύριε Βυζουκάκη, για κάποιες, κάποια μικρόβια που μακροπρόθεσμα μπορούν να δημιουργήσουν γυναικολογικά προβλήματα στις κυρίες, κάποιες πιθανές αποβολές κτλ. Όχι μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα. Όχι μακροπρόθεσμα. Όχι μακροπρόθεσμα, αλλά να υπάρχει ένα μικρόβιο πιθανό να κυοφορείται και κάποια στιγμή όταν υπάρχει περίπτωση σύλληψη κτλ. Να έχουμε πρόβλημα. Όχι ακριβώς. Εννοείς για την τοξοπλάσμωση. Ναι. Συζητάμε για την οξία νόσο. Ναι. Και αν τώρα πάρεις ενήλικα άτομα και τα εξετάσεις, θα δεις ότι τα πιο πολλά έχουν αντισώματα ήδη. Mm-hmm. Κάποτε έχουν έρθει σε επαφή με αυτό. Συζητάμε να κάνει κανείς οξία νόσης στη φάση της κίεσης και μάλιστα το πρώτο τρίμηνο. Mm-hmm. Αυτό συζητάμε. Γνωρίζω περιστατικά. Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το οξόπλασμα. Και δεν είναι μόνο γάτες, μπορεί να φας μια σαλάτα και να το πάθεις επίσης. Αυτό. Θυμάμαι ότι στις εγκυμοσύνες μου έλεγε ο γιατρός μην τρως σαλάτες απ' έξω. Γι' αυτό. Με τις σαλάτες που λέτε τώρα. Συζητάμε για μια νόση η οποία είναι αυτοπεριοριζόμενη και σπανίως χρειάζεται θεραπεία εκτός αν έχει κανείς πρόβλημα καταστολής. Εκεί μπορεί να κάνει πρόβλημα στον εγκέφαλο ή στα μάτια. Για τις εγγύους προσέχουμε κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι λογικό δηλαδή μια γυναίκα η οποία είναι στο πρώτο τρίμηνο να ασχολείται με γατάκια τα οποία κάνουν βόλτες έξω. Δεν συζητάμε για τα ζώα τα οποία είναι μέσα σε ένα σπίτι. Μάλιστα. Οι γατούλες που είναι μέσα στο σπίτι και είναι εμβολιασμένες, δεν είναι επικίνδυνες, θεωρείτε, κυρία Καμπουράκη? Δεν εμβολιάζουμε για την τοξοπλάσμωση. Δεν υπάρχει εμβόλιο τοξοπλάσμωσης. Η γάτα μπορεί να κολλήσει το τοξόπλασμα και να το αποβάλει με τα κόπρανά της εάν τρώει ομό κρέας. Αν δεν τρώει ομό κρέας, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι φορέας τοξοπλάσμωσης. Επίσης, η γάτα, εάν για κάποιο λόγο κολλήσει τοξοπλάσμωση, θα το έχει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μετά σταματάει να αποβάλλεται το τοξόπλασμα με τα κόπρανά της. Άρα λοιπόν, μία έγκυος γυναίκα θα φοβάται να κολλήσει τοξοπλάσμωση από μία γάτα που μπαίνει και βγαίνει στο σπίτι, δεν ξέρει τι τρώει και δεν ξέρει πόσες φορές η γάτα αυτή στη ζωή της θα κολλήσει τοξοπλάσμωση και θα το μεταφέρει μέσα στο σπίτι. Από το γατί το οικόσιτο που ζει μέσα αυστηρά και που τρέφεται με τρόφιμα μαγειρεμένα, αποκλείεται να κολλήσει τοξόπλασμα. Όσο εύκολο να κρατήσει μια γάτα τρόφι... μέσα. Πολύ. Όλοι οι γάτες στα διαμερίσματα ζουν μέσα. Το μέσα έξω τώρα, αυτό μπορεί να είναι η γάτα κάποια στιγμή φορέας τοξοπλάσμωσης. Πρέπει να μπει στο στόμα μας το μικρόβιο από τη γάτα ή σε αμοιχές του δέρματός μας. Σε τρόφιμα. Πληγές. Σε τρόφιμα και στο στόμα. Αν λοιπόν έχουμε μια γάτα η οποία μπαίνει βγαίνει σε ένα σπίτι και την αφήνουμε να ανεβαίνει και στους πάγκους της κουζίνας που αφήνουν φαγητό, εκεί, ναι, βέβαια, μπορεί να κολλήσουμε διάφορα. Πάλι, μιλάμε για κανόνες υγιεινής. Δεν υπάρχει κίνδυνος περισσότερο για τα μικρά κορίτσια και για τις εγγύους γενικά? Για τα μικρά κορίτσια δεν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει για τις εγγύους. Το αντίθετο ακριβώς. Δηλαδή, αν ένα μικρό κορίτσι έρθει σε επαφή με το τοξόπλασμα, θα κάνει αντισώματα. Δεν θα είναι επίνοσο στη φάση της πιθανής εγκυμοσύνης πια. Μάλιστα, άρα ήμουν παραπληροφορημένη. Πρέπει να συνδέσει η τοξοπλάσμωση, η οξία φάση με την εγκυμοσύνη. Πιο πολλές γυναίκες στα 20, στα 25, στα 30 έχουν ήδη αντισώματα. Επομένως δεν κινδυνεύουν πια. Έχει ακουστεί πολλές φορές αυτό που λες ότι ήσουν παραπληροφορημένοι, ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για εγγύους γυναίκες που τους συμβούλευσε ο γυναικολόγος τους να διώξουν το κατοικίδιό τους, να διώξουν τη γάτα τους. Ή που τρομοκρατημένες τέλος πάντων την πρώτη περίοδο της εγκυμοσύνης διώχνουν το αγαπημένο τους κατοικίδιο. Έτσι, αυτό φαντάζομαι προκαλεί ιδιαίτερο στρες σε μια έγκυο γυναίκα. Καταλήγουμε και πάλι στη σωστή ενημέρωση. Και αυτό που λέει συνέχεια η κυρία Καμπουράκη και που συμφωνώ απολύτως μαζί της, είναι η σωστή υγιεινή στην καθημερινότητά μας.
Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τα πάντα. Στο σπίτι μας, το καλό πλύσιμο των χεριών μας. Δηλαδή, ό,τι προσέχουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Βέβαια, Νεκταρία, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει και έχει, ας πούμε, 3-4 σκυλιά μέσα στο σπίτι, 5, 6, 7, 8, 9, 10 γάτες, ας πούμε. Πόσο. Δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο με τόσα ζώα μέσα στο σπίτι. Το να έχει μια γατούλα, ένα σκυλάκι, φυσιολογικό. Το να αρχίσει να έχει ολόκληρα γέλη μέσα στο σπίτι. Μα δεν έχει να κάνει ο αριθμός. Αυτό θα το απαντήσει η Μαρία. Αν είναι σωστά εμβολιασμένα και. Αν δέχονται όλες τις προληπτικές, όλη την προληπτική αγωγή που χρειάζεται, δεν θα πάθει τίποτα. Και με το τρίχωμα τι γίνεται. Το τρίχωμα, εάν κάποιο είναι αλλεργικό, κυρίω στι γάτε, μπορεί να πάθει αλλεργία. Δεν θα έρχεται αυτό ο άνθρωπο σε επαφή με τι γάτε. Ένα αλλεργικό στι γάτε, αδύνατο. Γιατί αιωρείται το τρίχωμα στην ατμόσφαιρα και μπορεί να το. Εγώ πάντω γνωρίζω αλλεργική φιλόζωη φίλη, η οποία προτιμά να παίρνει κορτιζόνη, διότι έχει αλλεργία στι γάτε, αλλά η Ιγλατέρα. Βρίσκεται λοιπόν. Πρέπει να διώξω και την κόρη μου και τη γάτα. Γιατί δεν γίνεται. Όταν είσαι αλλεργικό, είναι πρόβλημα αυτό. Ναι. Και αν δεν είσαι αλλεργικός, δεν κινδυνεύεις να αναπτύξεις αλλεργία από την τρίχωμα παντού μέσα στο σπίτι. Όχι. Πρέπει να υπάρχει υπόστρωμα αλλεργικής κατάστασης. Γονιδιακό είναι αυτό. Ένα υπόστρωμα για να μπορείς να εκδώσεις αλλεργία. Δεν μπορείς να πάθεις αν δεν έχεις. Πίθαρες επαφή με τη γάτα. Και σε αυτό υπάρχουν μελέτες που λένε ότι όταν τα παιδιά έρχονται από μικρά σε επαφή με ζώα, τα οποία ζώα έχουν κάνει όλες τις προληπτικές αγωγές, αυτό δηλαδή να μην το ξαναπούμε, είναι ξεκαθαρισμένο. Τα παιδιά αυτά είναι πιο ανθεκτικά στις αλλεργίες. Εμείς οι μεγάλοι όμως δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κάποια στιγμή αλλεργία στη ζωή μας ενώ δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Παράδειγμα, εγώ με το τρίχωμα ανέπτυξα τα τελευταία χρόνια αλλεργία ενώ δεν είχα πριν. Όχι. Υπάρχει προδιάθεση. Προδιάθεση και εκδηλώνεται κάποτε. Μπορεί να εκδηλωθεί, μπορεί να μην εκδηλωθεί ποτέ. Προδιάθεση υπάρχει. Αχ, αυτό θεωρείται. Τη σύμβη τη γέννηση. Αυτό πάντω δεν είναι λόγο για να μην ερχόμαστε σε επαφή με τα ζώα. Γιατί και μπορεί να αναπτύξουμε αλλεργία. Στην τρίχα, κάποια τρίχα. Στα μάλινα ρούχα. Ναι, βέβαια, στα χόρτα. Στο χώμα, στη σκόνη. Είναι τόσα πολλά που δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θα ερχόμαστε σε επαφή. Μήπως κάποτε αναπτύξουμε αλλεργία. Το θέμα είναι οι ασθένειες. Αυτά είναι που πρέπει να προλαμβάνουμε και να τα τελειώνουμε. Να μπούμε στις ασθένειες λοιπόν και τις υπόλοιπες ασθένειες. Να μιλήσουμε λίγο για τη Λίσα. Λίσα, γιατί... που έχει εγερθεί και όλο το θέμα την τελευταία διετία. Μία εισαγωγή, γιατρέ μου, για να δούμε και ένα βιντεάκι που μας έχετε στείλει. Ναι, να πω καταρχήν ότι το πρώτο κρούσμα λύσας εμφανίστηκε στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, 2 χρόνια πριν, το 2012. Όλες οι υγειονομικές αρχές ήμασταν όλοι προειδοποιημένοι ήδη 2 χρόνια πριν από το πρώτο κρούσμα ότι είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει κρούσμα λύσας στην Ελλάδα. Υπάρχει λύσα σε όλα τα γειτονικά μας κράτη, άρα είναι αναμενόμενο να κάποια στιγμή να μπει. Υπόψη τώρα ότι εμείς γίναμε χώρα απαλλαγμένη από τη λύσα, επειδή ελήφθησαν κάποια μέτρα στο παρελθόν, μερικές δεκαετίες πριν, παραδείγματος χάρη να θανατωθούν όλα τα άγρια σαρκοφάγα στα σύνορά μας. Παλιές μέθοδοι που σήμερα πια δεν εφαρμόζονται βέβαια. Είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό. Το 50 δεν ήταν τραγικό όταν ο κόσμος ζούσε τον κάτω από άλλες συνθήκες. Ναι, αλλά τότε ήταν και οι άνθρωποι σε πολύ κακές συνθήκες. Τότε θεωρούνταν προληπτικό μέτρο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε κάτι που το 50 που οι άνθρωποι ήταν στην κατάσταση που γνωρίζουμε ότι ήταν, γιατί το κράτος αποφάσισε να κάνει αυτό. Και να μην υπάρχει λύσα. Το θέμα είναι αυτό που λέει η Μαρία, ότι ανέκαθεν υπήρχε λύσα σαν νόσος. Πού? Γενικότερα. Στα πέριξ της χώρας και στη χώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή η δεν λύσα είναι ένα νόσημο το οποίο υπήρχε. Υπαρκτό. Ακριβώς. Το λέω αυτό επειδή είναι τα δύο. Είναι σοβαρό πάντως το ότι έχουμε λύσα στην Ελλάδα. Ήταν πολύ ωραία που είμαστε χώρα απαλλαγμένη από λύσα και ήταν και ένα επιχείρημα που μπορούσαμε να το πούμε και σε ανθρώπους, είτε Έλληνες είτε που είχαν έρθει στην Ελλάδα απ' έξω, ότι σε δάγκωσε ένα σκύλο, δεν πειράζει, μην ανησυχείς, αντιμετώπισε το σαν ένα απλό τραύμα. Αυτή τη στιγμή είναι λογικό, αφού υπήρξαν όλα αυτά τα κρούσματα που υπήρξαν, να εγείρεται μία ανησυχία και πρέπει να εγείρεται μία ανησυχία αυτή τη στιγμή. Σε δάγκωση σκύλος πρέπει δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι... ανησυχία. Εντάξει, δεν θα λέγα ανησυχία, μία πρόληψη θα λέγαμε πάλι, να πούμε αυτό με τα κρούσματα. Είναι δηλαδή συγκεκριμένα, καταγεγραμμένα. Είναι συγκεκριμένα, καταγεγραμμένα. Επειδή έχω ακούσει για 2-3 μόνο. Όχι, δεν είναι 2-3. Δεν είναι 2-3 και το τελευταίο κρούσμα που υπήρξε είναι λίγους μήνες πριν στα Τρίκαλα, έξω από τα Τρίκαλα. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκίνησε από τον ομό Πέλλας και κατεβαίνει. Κατεβαίνει, ναι. Oh. Όχι, γιατί εμείς είμαστε νησί. Ναι. Δεν μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να έρθει εδώ πέρα. Πώς δεν μπορεί να έρθει με ένα σκυλάκι μολυσμένο που μας το φέρνουμε αεροπλάνο ή με.
καράβι. Να γίνεται έλεγχος στο αεροδρόμιο. Θα πρέπει κάθε ζώο που μετακινείται, και εκεί είναι κάτι που θα πρέπει να το φροντίσουν ένα παραπάνω τώρα πια οι αρχές, να το πούν και στα καράβια. Ίσως στα καράβια δεν γίνεται επαρκής έλεγχος όταν μπαίνουν-βγαίνουν ζώα. Τι ήθελα να πω, ότι το κάθε ζώο που θα μετακινείται πρέπει να έχει κάνει βεβαίως εμβόλιο λύσης τουλάχιστον 21 μέρες πριν. Όχι το κάνουμε σήμερα και φεύγουμε αύριο. Δεν ισχύει αυτό το εμβόλιο. Δεν εφάπαξε αυτό το εμβόλιο, έτσι. Αυτό το εμβόλιο ξέρουμε ότι ισχύει για 3 χρόνια. Βάσει της νομοθεσίας πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο στα ζώα. Σε όλα. Να πω κάτι. Σε όλα τα σαρκοφάγα ζώα γίνεται. Δηλαδή σκυλιά, γατιά κάνουν εμβόλιο λύσης. Στην Αμερική, που συνηθίζουν οι άνθρωποι να παίρνουν και νυφίτσες για κατοικίδα, γίνεται και στις νυφίτσες. Εδώ πέρα δεν έχουμε πολλές, δεν γίνεται αυτό. Παρεμπιπτόντως να πω ότι για να έρθει η λύσα στην Κρήτη και σε οποιοδήποτε νησί, μπορεί να έρθει μόνο με ένα δεσποζόμενο ζώο, που κάποιος το μετακίνησε χωρίς να έχει κάνει τα δέοντα. Με αδέσποτο δεν γίνεται. Λέτε να φοβόμαστε ότι ένα αδέσποτο θα μας φέρει λύση. Όχι, δεσποζόμενο. Γιατί, πρέπει να είναι ένα δεσποζόμενο. Στα αεροπλάνα γίνονται καλοί έλεγχοι. Βλέπουν τα βιβλιάρια, ξέρουν ότι έχει γίνει ό,τι πρέπει. Στα καράβια είναι ελπίς ο έλεγχος και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην μπαίνουν ζώα στα καράβια χωρίς να δείξουν βιβλιάριο που να είναι υπογεγραμμένο, το ζώο μπορεί να μετακινηθεί και έχει κάνει εμβόλιο λύσης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξεχάσουμε εμείς την Κρήτη ότι υπάρχει περίπτωση να μας έρθει λύση. Δεν γίνεται κολυμπήση να έρθει μέχρι εδώ. Όχι, είμαστε μακριά, αλλά ο κίνδυνος, σαν θέμα δηλαδή, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή λύση στην Ελλάδα. Έχουμε λύση στην Ελλάδα. Επαναφορά. Πρέπει να φροντίσουμε να απαλλαγούμε ξανά. Και ο τρόπος είναι οι εμβολιασμοί των ζώων κατά της λύσης. Εφόσον είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να δούμε το βιντεάκι μας. Η λύσα είναι λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πρόκειται για ιό που μεταδίδεται μέσω δαρκώματος, γρατζουνιάς ή επαφής με σάλιο μολυσμένου ζώου. Προσβάλλει τα κατοικίδια ζώα, τα ζώα της άγριας πανίδας, όπως οι κόκκινες αλεπούδες και τον άνθρωπο. Γι' αυτό άμεσα ξεκινά εμβολιασμός αλεπούδων με ζωντανά εμβόλια δολώματα λύσας, τα οποία θα διανεμηθούν από αέρος. Προσοχή! Αποφύγετε την επαφή με άγνωστα ζώα που έχουν επιθετική συμπεριφορά. Σε περίπτωση δακόματος ή έκθεσης του ανθρώπου σε ζώο ύποπτο λύσας, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Απαγορεύεται η επαφή με το εμβόλιο δόνομα. Αν κατά λάθος έρθετε σε επαφή, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν βρείτε ζώο με ύποπτη συμπεριφορά ή νεκρό, ενημερώστε αμέσως τις τοπικές κτηνιατρικές ή δασικές αρχές ή το Δήμο σας. Εμβολιάστε τα κατοικίδια σας κατά της λύσας. Ενημέρωση, πρόληψη, αντιμετώπιση. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. www.minagreek.gr. Λοιπόν, νομίζω, τώρα που τελείωσε το βιντεάκι, ποιο είναι το αρμόδιο Υπουργείο λοιπόν που αναλαμβάνει, Υπουργείο Υγείας, αυτού του εμβολιασμού. Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του εμβολιασμού των ζώων, του Υπουργείου Υγείας, τη Μέριμνα, το Κελπνό. Το Κελπνό. Και κτηνίατροι και γιατροί. Πώς εκδηλώνεται η λύσα στο ζώο? Στο ζώο θα εκδηλωθεί με επιθετική συμπεριφορά και γι' αυτό κιόλας φοβόμαστε τα σαρκοφάγα. Έχει στάδια εξέλιξης, νόσος? Λίγα, όχι πολλές ημέρες. Και σε πρώτη φάση το ζώο θα αρχίσει να περιπλανιέται, σαν να έχει χάσει λίγο τα λογικά του. Αυτό θα συμβεί για πολύ λίγο. Και στη συνέχεια επιθετική συμπεριφορά, ανεξέλεκτα δαγκώματα. Κεντρικό νευρικό χτυπάει δηλαδή αυτή η νόσο? Ναι, μπαίνοντας γίνεται το δάγκωμα, περνάει το σάλιο που εκεί πέρα υπάρχει ο ιός, μέσα κάτω από το δέρμα και μέσα από τα νεύρα μεταφέρεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα στον άνθρωπο. Ή από ζώο σε ζώο βέβαια. Δάγκωμα, σε όλους το ίδιο. Αλλά είναι άλλα τα συμπτώματα στον άνθρωπο, άλλα τα συμπτώματα στα σαρκοφάγα. Το ζωάκι λοιπόν χάνει τον προσανατολισμό του, είναι σαν χαμένο, έτσι. Και επιθετικότητα. Αυτό είναι το τρομερό βέβαια. Και γιατί στο τον ίδιο τον αφεντικό του. Ό,τι βρει μπροστά του θα το δαγκώσει. Πώς εξελίσσεται αν το αφήσεις? Θα πεθάνει, είναι θανατηφόρος νόσος σε όλους. Όποιος εμφανίσει συμπτώματα λύσης, είναι δεδομένο ότι θα οδηγηθεί στο θάνατο. Δεν θεραπεύεται από εκεί και πέρα. Ούτε τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Στον άνθρωπο υπάρχει θεραπεία. Στο ζώο όχι δεν υπάρχει. Όταν θα εμφανιστούν τα συμπτώματα. Πρέπει να γίνει αν ο άνθρωπος δαγκωθεί από ένα λυσίποπτο ζώο, ξεκινάει η αγωγή. Αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Βυζουκάκης, να μην μπαίνουν στα χωράφια των γιατρών, αλλά στο ζώο δεν επιτρέπεται να γίνει αγωγή. Το ζώο θα θανατωθεί αν βρούμε ζώο με λύσα.
Τι γίνεται λοιπόν μετά το δάγκωμα? Έχω μια μηχανία, διότι έχω διαβάσει πολλές φορές για τη λύση, αλλά δεν έχω δει ποτέ περιστατικό. Ήμουν σε πολλά χρόνια σε λιμωδηρό νοσοκομείο. Δεν έχω δει. Παρ' όλα αυτά, στον άνθρωπο είναι λίγο, εξαρτάται πού θα είναι το δείγμα. Αν το δάγκωμα δηλαδή είναι στο χέρι μας, πιο κοντά στο κεντρικό νευρούσιο, αν στο πόδι διαφορετικό. Δηλαδή κάνει πιο πολλές μέρες να εκδηλωθεί. Να εμπειρε το νόσο, με αλγίες, με ανησυχία, με αθραλγία, με πυρετό, με ρίγος. Όταν αρχίσει να συμμετέχει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το νόσημα πια είναι λίγο πιο προχωρημένο, αρχίζει να υπάρχει υδροφοβία, δεν μπορούμε να πιούμε νερό γιατί μπορούμε να πνιγούμε, να πιούμε νερό. Υπάρχει σύγχυση, υπάρχει, μπορεί να γίνουν σπασμοί. Στη φάση λοιπόν εκείνη που αρχίζει να γίνεται πιο ενδεικτική εικόνα, τα περιστατικά είναι για εντατική νοσηλεία. Έτσι σώζονται. Υπάρχει υπεράνωση στον αντιλησικό σωρό, υπάρχει θεραπεία η οποία σώζει τους ανθρώπους αυτούς που παλιά πεθαίνανε, που δεν είχαμε μονάδες. Δηλαδή, και σε αυτό και αυτό άνθρωπο... πρέπει να είναι κανείς γρήγορος σε ό,τι αφορά το να υποψιαστεί το νόσημα. Υποτίθεται ότι δεν ξέρω τώρα να το κάνουμε. Παλιά κρατάγαμε τα ζώα 2 εβδομάδες πριν για να δούμε τι κάνουν. Ναι, αν ναι, το ζώο ήταν ύποπτο και δεν ξέραμε τι ακριβώς θα γίνει. Και σήμερα το ίδιο ορίζει η νομοθεσία και το ίδιο πρέπει να γίνεται. Όποιο λυσίποπτο πρέπει να παρακολουθηθεί, να απομονωθεί και να παρακολουθείται τουλάχιστον 15 μέρες και ακόμα παραπάνω σε αυτή τη φάση που είμαστε. Τόσες πολλές. Αν είναι φορέας, δεν εκδηλώνει την νόσο. Δεν μπορεί να είναι φορέας και να μην την εκδηλώσει την νόσο. Όχι. Εκδηλώνεται. Θέλουμε να δούμε τα στάδια, αν θα εξελιχθεί. Και φτάνουμε στις ακραίες περιπτώσεις που μπορεί να εξελιχθεί μετά από 21 μέρες. Ακραίες περιπτώσεις είναι αυτές. Συνήθως εξελίσσεται μέσα στη βδομάδα, στο δεκαήμερο. Εμφανίζονται τα συμπτώματα δηλαδή. Αλλά τα κρατάμε τουλάχιστον 15 μέρες, συν μια εβδομάδα τώρα που έχουμε και το θέμα λύσης. Άρα λοιπόν στον άνθρωπο δεν είναι θανατηφόρο. Στον άνθρωπο νόσο. Υπάρχει θέμα ιστορικού. Δηλαδή αν έχει αναφέρει ότι υπάρχει δάγκωμα από ζώο το οποίο έχει ύποπτη συμπεριφορά, δυνητικά αντιμετωπίζεται σαν πιθανό κρούσμα στον άνθρωπο. Γιατί ο χρόνος είναι σημαντικός ό,τι αφορά την αντιμετώπιση. Πριν τα συμπτώματα θα ξεκινήσει αυτό, δηλαδή μετά τα συμπτώματα μπορεί να γίνει. Αν έχει δείγμα, το παρακολουθούμε. Αν δεν έχει ένδειξη από το κεντρικό νευρικό σύστημα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το ζώο. Αν έχει δηλαδή κρούσμα αποδειγμένο από ζώο. Όχι μόνο ύποπτο δηλαδή. Αν γίνεται παράλληλη παρακολούθηση του ανθρώπου και του ζώου. Ακριβώς. Και αν πιστοποιείται με αιματολογικές. Με αιματολογικές πιστοποιείται η. Υπάρχει ανοσολογικά, αλλά πρακτικά γίνεται από βιοψία εγκεφάλου. Ψάχνουμε δηλαδή να δούμε από το ζώο το οποίο έχει θανατωθεί, αν υπάρχει. Υπάρχει στην νομοθεσία κομμάτι που αναφέρει ότι αν έχουμε ένα λυσίποπτο ζώο και έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι το ζώο μπορεί να έχει λύσα, το θανατώνουμε και παίρνουμε εγκέφαλο, αναλαμβάνουν εργαστήρια να δουν αν υπάρχει όντως λύση σε αυτό το ζώο, ώστε να προλάβουν τον άνθρωπο. Αυτοποιούν το πρόβλημα δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Τα πανφάγα ζώα δεν κινδυνεύουν. Απολύσανε. Αν το γουρουνάκι δηλαδή δεν κινδυνεύει. Δεν θα τη μεταδώσει όμως, γιατί δεν εμφανίζουν ναι, αλλά άμα το φάμε όμως μετά. Όχι. Ναι, για κάτσε βρε Αντώνη, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν μεταδίδεται έτσι. Σάλιο και δάγκωμα. Και γι' αυτό ο κίνδυνος είναι τα σαρκοφάγα ζώα, διότι τα σαρκοφάγα ζώα εκδηλώνουν τη λύσα με επιθετικότητα. Άρα δαγκώνουν. Ο άνθρωπος δεν δαγκώνει αν κολλήσει η λύσα. Και είναι επίσης που βαλάνε η λύσα και μάλιστα είναι το μόνο θηλαστικό το οποίο δεν σκοτώνει η λύσα. Η νυχτερίδα θα μείνει ζωντανή. Ακόμα και αν έχει μεταφέρει λύσα. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά θα πεθάνουν. Ναι, μπορεί να μεταφέρει με το σάλιο. Τώρα βέβαια σπηλολόγοι δεν είμαστε, αλλά σε γενικές γραμμές το έχουμε στο μυαλό μας. Αν κάτι ασχολείται και με αυτά. Όχι, είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον. Υπάρχει λοιπόν ειδική αγωγή για τον άνθρωπο. Υπάρχει. Είπατε παράλληλη παρακολούθηση μετά το δάγκωμα. Πάντοτε, αν κάποιος δαγκωθεί από ζώο σαρκοφάγο, το οποίο από μπορεί να φέρει. Ζώο που δεν είναι εμβολιασμένο. Γιατί αν είναι εμβολιασμένο, τελειώνει εκεί πέρα η ιστορία. Δεν υπάρχει κανείς φόβος. Όχι, δεν υπάρχει φόβος. Ναι, αλλά αν δεν κάνει τακτικά τα εμβόλια του, να το θυμίσουμε και αυτό ότι πρέπει να εμβολιάζονται, είπατε, τακτικότατα. Ναι. Το είναι μέσα στο σπίτι. Αναφέραμε για τη λεπτοσπύρωση, που είναι ένα ευαίσθητο εμβόλιο. Και για τη λύση, η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο γίνονται τα εμβόλια. Άρα λοιπόν, οι φίλοι μας δεν πρέπει να το. Ναι, δεν πρέπει να το παραμελήσει. Μην το αμελούν, όχι. Όχι, βέβαια. Όχι. Με δεδομένο ότι είναι μέσα στο σπίτι και δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος. Μέσα έξω από το σπίτι και στην αυλή να είναι το ζώο. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι και τα αδέσποτα ζώα για τη λύση πρέπει να εμβολιαστούν και για τη λεπτοσπύρωση. Τα υπόλοιπα εμβόλια τα οποία δεν αφορούν τον άνθρωπο θα μπορούσε να γίνει ένα προγραμματισμό. Πόσα λεφτά έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και να βάλουμε προτεραιότητες. Τι είναι αυτό το πρώτο που πρέπει να κάνουμε? Πιάνουμε κατηγορίες ζώων. Νομίζω ότι μας έχουν μείνει πτηνά, ερπετά τα καλύψαμε. Τα πτηνά και δεν νομίζω και τα ψαράκια μας έχουν μείνει. Εγώ έχω ερωτήσεις και από αυτά. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Για τα ψάρια. Βέβαια, έχω ρωτήσει και για τα ψάρια.
Να πάμε για διαφημίσεις όμως τώρα και επανερχόμαστε.